Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταλάβουμε. Τραλαλαλαλαλα, λαλαλαλαλαλα. Στις ελέγχους πραγματοποιούνται από την ελληνική αστυνομία. Τι έγινε, τι πάθατε? Τρέχαμε, αυτό φαίνεται. Σας κυνηγούσε κανείς? Τι θα γίνει, θα μιλήσετε? Ε, Δημήτρη! Πέντε αστυνομικοί μας κυνηγούσαν γιατί παίζαμε έξω, ενώ απαγορεύεται. Και δεν φορούσαμε μάσκα, δεν είχαμε ταυτότητα και δεν στείλαμε SMS. Γι' αυτό! Δεν μου λες, γιατί κυκλοφορούσες χωρίς μάσκα, ταυτότητα και SMS? Μη σε νοιάζει! Αύριο λοιπόν το πρωί, όποιος κυκλοφορεί και δεν φοράει τη μάσκα του, το πρόστιμο θα είναι 300 ευρώ. Επίσης, όποιος κυκλοφορεί χωρίς να έχει στείλει το απαραίτητο μήνυμα, επίσης θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 300 ευρώ. Όποιος επίσης εργοδότης έχει δώσει παράνομα έγγραφο ότι για να δικαιολογήσει τη μετακίνηση κάποιου, θα πληρώσει πρόστιμο επίσης 500 ευρώ. Αν κάποιος επιχειρήσει να ανοίξει το κατάστημά του που δεν επιτρέπεται, θα αντιμετωπίσει ένα πρόστιμο των 5.000 ευρώ και το φυσικό πρόσωπο που θα βρουν οι αστυνομικοί μέσα στο κατάστημα θα πληρώσει και αυτό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Παρατεύει όλοι οι τσίδες, ασυγικό σκοπό. Εγώ το αφεντικό μου, κύριε Μανώλη, τα αγαπάω, τα χτιμάω και το σέβομαι. Αλλά και τέτοιο γομάρι τα ξανά δω στη ζωή, σας το λέω. Πού πάρε καραμίτρο, πού πάρε καραμίτρο.